Την άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από τον Ντάνιελ και την οικονομική του στήριξη, ζήτησε με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Σχετικά με την επιστολή που έστειλα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της αποζημίωσης των κτηνοτρόφων, αφορά αυτή τη φορά ειδικά τους κτηνοτρόφους, για τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρουν μετά τον Ντάνιελ και τις οποίες δικαιούνται, όπως επίσης και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιά από την Πανόλη. Νομίζω ότι η κτηνοτροφία δικαιούται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ο κύριος Κουρέτας τόνισε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για την απώλεια του εισοδήματός τους. Στο μεταξύ, αύριο το απόγευμα στη Λάρισα θα βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την Θεομηνία, όπου στο νέο διοικητήριο της Περιφέρειας θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με θέμα από την αποκατάσταση στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Ο κύριος Κουρέτας δήλωσε ότι στη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί και το έργο του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν θα είναι εντυπωσιακά. Το πιο σημαντικό που θα ακούσετε είναι τα αποτελέσματα που θα τα κάνουμε και ειδική παρουσίαση, αλλά θα το πούμε και αύριο, που αφορά τα αποτέλεσμα του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας για τις πυρκαγιές. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Από 123.000 στρέμματα που κάηκαν πέρσι, φέτος πήγαμε στις 3.000 με τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών.